Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΠΟΤΑ δέχτηκε ομόφωνα και με ευχαρίστηση το πρόγραμμα ΖΕΜ να υλοποιηθεί από το φορέα μας, αφού η ΔΕΚΠΟΤΑ είναι ο καταξιοχήν οργανισμός του Δήμου που έχει σαν στόχο την πολιτιστική και καλλιτεχνική προβολή της δράμας. Το πρόγραμμα ΖΕΜ είναι σημαντικό για εμάς, γιατί θα μάθουμε νέες δεξιότητες και γιατί θα προσφέρουμε στην πόλη μας νέες υπηρεσίες με στόχο την ποιοτική καλυτέρευση των δράσεών μας και την εισαγωγή της οικολογικής ευαισθησίας στα έργα μας. Ήδη το πρόγραμμα ΖΕΜ υλοποιείται με ταχύς ρυθμούς από τα στελέχη του φορέα μας. Η ΔΕΚΠΟΤΑ έχει μια μεγάλη ευθύνη στο πρόγραμμα αυτό, γιατί είναι επικεφαλής εταίρος της δράσης προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων για ολόκληρο το εταιρικό σχήμα. Δηλαδή, οι δικές μας δράσεις θα βοηθήσουν όλους τους εταίρους στο θέμα της προβολής του προγράμματος και της διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει το σήμα του προγράμματος, όπου το βλέπετε στο έντυπο του δελτίου τύπου. Το δημιούργησαν δικοί μας καλλιτέχνες. Παρουσιάστηκε σε όλους τους εταίρους στην συνάντηση που έγινε στην Περούτζια και αφού έλαβε την έγκρισή τους, τώρα το επεξεργαζόμαστε για μια τελική και καλύτερη μορφή. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ο ιστοχώρος του προγράμματος που είναι προβολή για όλο το εταιρικό σχήμα και όχι μόνο για εμάς. Συγχρόνως έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία μιας προβολής κοινωνικού δικτύου, ενώ αργότερα θα δημιουργήσουμε και ένα δεύτερο. Ο προϋπολογισμός του έργου για τη ΔΕΚΠΟΤΑ ανέρχεται στα 150.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση, όπου το 15% προέρχεται από εθνικούς πόρους και το 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικότερο όμως είναι οι μελέτες και έρευνες που υλοποιούνται για τον τρόπο που μπορεί η Ονειρούπολη και ίσως ένα δεύτερο φεστιβάλ του Δήμου να αποκτήσει οικολογικές ευαισθησίες και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Υλοποιούμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και προσδοκούμε πως σύντομα θα έχουμε και άλλα προγράμματα για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής της πόλης μας. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που συγκαταλέγεται στα προγράμματα διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, τα οποία τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης, που έχουν ομοειδή προβλήματα και ομοειδή ανησυχίες πάνω σε θέματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών τους, να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα με το οποίο πρόγραμμα θα φέρουν μια καλυτέρευση, μια βελτίωση στην περιοχή, στην πόλη τους ή στη ζωή των πολιτών. Οπότε η ΔΕΚΠΟΤΑ δεν το υλοποιεί το πρόγραμμα από μόνη της, αλλά σε συνεργασία με 15 άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι προέρχονται από χώρες από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Λιθουανία και βέβαια από την Σουηδία μέχρι την Ελλάδα. Καλύπτει δηλαδή γεωγραφικά όλη την έκταση της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα ερώτημα εδώ πέρα. Τι γίνεται? Ο στόχος του προγράμματος είναι να δούμε πώς μπορούμε οικολογικά και ανεβάζοντας λίγο την ποιότητα να δημιουργούμε φεστιβάλ, να δημιουργούμε εκδηλώσεις, να δημιουργούμε και να διοργανώνουμε μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν επίπτωση στην καθημερινή ζωή της πόλης. Και έχουμε βέβαια εδώ εμείς την Ονειρούπολη, όπου για ένα μήνα αλλάζει στην κυριολεξία η ζωή της πόλης. Το φεστιβάλ αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις πάνω στη ζωή της πόλης. Τι γίνεται λοιπόν? Το αφήνουμε έτσι να αυξάνει, να μεγαλώνει, να συρρυκνώνεται ανάλογα με τις χρονιές, να παράγει θόρυβο, να παράγει χορύπανση, φωτορύπανση, να παράγει απόβλητα? Το αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτα ή προσπαθούμε να το δούμε λίγο μέσα σε κάποια πλαίσια όπου αποκτάει μια οικολογική συνείδηση και αποκτάει πολύ περισσότερο κάποια ποιότητα, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά? Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε καλά, λύσαμε όλα τα προβλήματα τα άλλα και τώρα μας έμεινε να δούμε πώς θα κάνουμε οικολογική την Ονειρούπολη. Εντάξει, αυτό είναι μια επιπόλαια ερώτηση, γιατί πρώτον, εφόσον μας δίνουν αυτά τα χρήματα και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι 100% χρηματοδοτούμενο όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε? Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί κανονισμοί
στο νέο πλαίσιο υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται και λέει ότι πόλεις με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους πρέπει να έχουν χάρτες ηχορύπανσης, φωτορύπανσης, το αποτύπωμα του διοξίδιου του άνθρακα, έτσι. Πρέπει να τα παρακολουθούν αυτά τα μεγέθη, αν θέλουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε, η Δράμα δεν έχει 100.000, αλλά οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί αλλάζουν πολύ εύκολα. 100 μπορεί να γίνουν 80, γίνουν 60 και ξαφνικά να βρεθούμε μέσα σε μια μέρα να λέμε να τρέχουμε να βρούμε αυτά τα θέματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να χρηματοδοτήσουμε δράσεις. Ήδη ο Δήμος Δράμας ετοιμάζει έναν χάρτη του αποτυπώματος του διοξιδίου του άνθρακα στην πόλη. Έτσι, αυτό το κάνει γιατί έχει κάποιες άλλες υποχρεώσεις και πρέπει να το κάνει. Με το πρόγραμμα ΖΕΝ, λοιπόν, έχουμε μια ευκαιρία να δούμε τι γίνεται με την φωτορύπανση, τι γίνεται με την ηχορύπανση και τι γίνεται με τα απόβλητα. Θα σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Έχει υπολογιστεί και πάλι από μελέτες ότι σε ένα φεστιβάλ 40.000 επισκεφτών μέσα σε μια εβδομάδα, έτσι, όπως ας πούμε τον Τραμάικα περίπου, στο μέγιστο Τραμάικα, εάν αλλάξουμε μόνο τις συσκευασίες πώλησης φαγητού, δηλαδή το πλαστικό, το ποτηράκι, το πιάτο, το πιρούνι, έτσι, τι τρώνε εκείνοι οι επισκέπτες μέσα σε αυτό το φεστιβάλ, αν αλλάξουμε αυτά και μόνο, μειώνουμε κατά 40% την ποσότητα απορριμμάτων, τα σκουπίδια, που πάνε σε χωματερή, έτσι.